2013. Χρυσαυγήρες από την τοπική οργάνωση της Νίκαιας εμφανίζονται στους δρόμους της Σπάρτης. Στην ουρά του σχηματισμού, κρατώντας μια πλαστική σακούλα και μια σημαία, διακρίνεται ο Γιώργος Ρουπακιάς. Μπροστά στο αγάλμα του Λεωνίδα, ο ίδιος φαίνεται να επιμελείται λεπτομέρειες μιας τελετής. Στο τέλος της ημέρας θα πάρει πρώτος το λόγο. Έχουμε αποφασίσει ένα tour σε κάποιες τοπικές ώρα την Ελλάδα. Το σχεδιασμό μας, έτσι σαν Νίκαια, δεν σκεφτήκαμε καθόλου ούτε στιγμή σε ποια τοπική θα πάμε πρώτοι. Τιμή μας που βρισκόμαστε σε αυτά τα ιερά χώματα αυτής της τοπικής. Αλλά και εσείς, σαν Σπαρτιάτες, θα είστε περήφανοι. Ο πρώτος στίχος του ύμνου της Χρυσής Αυγής για τους αθάνατους Σπαρτιάτες μιλάει. Δύσκολος και ανηφορικός τον τρόπο που διαλέξαμε, με συνεχή πόλεμο ενάντια στο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Αλλά το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας νομίζω, πως Χρυσαυγήτης ούτε γεννιέσαι ούτε γίνεσαι. Χρυσαυγήτης πεθαίνεις. Από 368 συνεδριάσεις στη δίκη της Χρυσής Αυγής, έχει φτάσει η ώρα της απολογίας του Ρουπακιά, βασικού κατηγορούμενου για την ανθρωποκτονία του Παύλου Φίσα. Από την πρώτη στιγμή, η ηγεσία της Χρυσής Αυγής προσπάθησε να υποβαθμίσει το ρόλο του στην οργάνωση. Βίντεο και φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τον δείχνουν να μετέχει ενεργά σε δραστηριότητές της. Παρακολουθεί τακτικά ομιλίες βουλευτών. Ο Ρουπακιάς συμμετείχε και σε διανομές τροφίμων, όπως σε αυτή στον Πειραιά. Αύγουστο του 2013 παίρνει μέρος στην κατασκήνωση της Νέδας. Εκεί παρακολουθεί και μαθήματα ιδεολογικής κατήχησης. Η συνέχεια του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος ανά τους αιώνες επέζησε και εμείς είμαστε οι σεβάσμιοι διάδοχοι της ιερής αυτής κληρονομιάς. Καλούμαστε να την προστατεύσουμε και να αντιστρέψουμε κατά των δυναστών του έθνους. Είναι φαίνεται γραφτό ο ευρωπαϊκός πολιτισμός να αναγεννηθεί από τα ίδια χώματα από όπου κάποτε γεννήθηκε. Την ιερή ελληνική γη. Πρέπει να προχωρήσουμε σαν Έλληνες που είμαστε με πρωτοπόρο τον αρχηγό μας. Τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής. Σε μια σύραξη ζωής και θανάτου. Όταν ο αγώνας τελειώσει, θα τιμήσω σαν αδερφό, θα τιμήσω σαν αδερφό. Κάθε συναγωνιστή. Εκείνοι όμως που προτίμησαν να προδώσουν. Όλους αδίστακτα θα τιμωρήσω. Την ιερή φλόγα της φυλής μου ορκίζομαι να προστατεύω. Ώστε να τους φωτίζει και να τους καθοδηγεί. Στο χάος των αιώνων. Στο χάος των αιώνων.